στο πλαίσιο της προσπάθειας του ανοίγματος οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας όπου έχει ξεκινήσει η κυβέρνησή μας από εχθές και με βάση βεβαίως και με τις πληροφορίες αλλά και με την άμεση συνομιλία και την τακτική επικοινωνία που έχω πάντοτε με τους συμπολίτες μας στα νησιά, θεωρήσω ότι υπάρχει ανάγκη έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να ανοίξει και η ερασιτεχνική ολία και το κυνήγι. Και για να γίνω πιο σαφής, είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντοτε στο πλαίσιο το οποίο ορίζεται και εφόσον το επιτρέπουν οι λοιμοξιολόγοι και εφόσον το επιτρέψουν και τα δεδομένα από εδώ και πέρα, να εξετάσουμε βεβαίως τα επιδημιολογικά δεδομένα. Έχω ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσουμε, πάντοτε έχοντα αυτό σαν γνώμονα, να εξετάσουμε το έλλειμμα στο επόμενο βήμα να είναι και η έναρξη ξανά της τεχνικής αλλαγής και του κυνηγιού, διότι οι νησιώτες, οι συμπολίτες μας στα μικρά νησιά για εκείνους είναι πολύ σημαντικό και κοιτακτική ανάγκη. Η αλήθεια είναι όμως η δημόσια υγεία. Διότι αυτό έχουμε πάντοτε και συνεχίζουμε να έχουμε σαν στόχο. Η αλήθεια είναι ότι τα χαμηλά έως ανύπαρκτα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά στην πλειοψηφία των νησιών της Δωδεκανήσου, με εξαίρεση την Κάλυμνο, που είναι μια ειδική κατηγορία λόγω των κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί των αρνητικών, νομίζω επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί, να υλοποιηθεί η παρέμβασή σας, η πρότασή σας. Έτσι δεν είναι? Έχω στηριχθεί και σε αυτό, στο γεγονός ότι οι δικές μας οι περιοχές είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν τόσο υψηλά η καρφωτία και δεν έχουμε τόσο πολλά κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, για την κυβέρνησή μας από την πρώτη στιγμή, όπως σας είπα και προηγουμένως, πάντοτε ακολουθώντας τις εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων, έχουμε πάρει πολύ πολύ προσεκτικά βήματα και αποφάσεις για το άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το lockdown στοιχίζει την οικονομία μας 3 δισεκατομμύρια μηνιαίως. Είναι η πανδημία αυτή η οποία έχει βρει σε παγκόσμιο επίπεδο όλη την ανθρωπότητα, όλες τις οικονομίες, έχει βρει έτοιμη τη δική μας κυβέρνηση και έχουμε αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατάσταση αυτή, μια δύσκολη, συνεχώς μεταβαλλόμενη και δυναμική κατάσταση. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως παρόλο που έχουμε καταφέρει με τις προσπάθειες αυτές πρωτίστως των πολιτών και κυρίως και με τα δύσκολα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση, αλλά άκουσε αποτελεσματικά όπως αποδείχθηκε, η χώρα μας βρίσκεται στις χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουν τα λιγότερα κρούσματα και τους λιγότερους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται. Παρόλα αυτά έχουμε δει πως η πανδημία, η εξάπλωσή της μπορεί να γίνει αστραπιαία. Όμως η αντιμετώπιση της και η αποκατάσταση μετά της κατάστασης αυτής απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο και απαιτεί πάρα πολύ προσεκτικά βήματα. Πάντως, άρα μπορεί να είναι ένα νησί, όπως το είδαμε και στη δική μας περιοχή, μπορεί μια περιοχή μέχρι και σήμερα να μην αντιμετωπίζει ζήτημα είτε στο Δεκάνη είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως επειδή ακριβώς η εξάπλωση του ιού είναι τόσο ραγδαία και τόσο γρήγορη, θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και να έχουμε αυτό πάντα στην υπόψη μας. Πάντως σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα θα έχουμε πάντα με βάση τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν επιδημιολογικά, η κυβέρνηση έχει σαν στόχο να ανοίξουμε στο διαδίκτυο τις υπόλοιπες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.